Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που βρίσκεστε εδώ κοντά μας. Στις 6 του μήνα, όπως έγραφε το πρόγραμμα, τελειώνανε οι πολιτιστικές εκδηλώσεις γενικά του ΚΕΠΑΠ και του Δήμου Κορινθίων. Όμως, όπως ξέρετε, ο πολιτισμός δεν σταματά και στα πλαίσια αυτά ξεκινήσαμε και πάλι να κάνουμε τις δράσεις μας σε ό,τι αφορά το Κέντρο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος. Κοντά μας, και αυτό είναι τιμή για μας, θα έλεγα, γιατί εγώ προσωπικά και ίσως και πολλοί από εμάς να μην το ξέραμε, είναι ένας καλλιτέχνης, ένας σολίστ, ο οποίος έχει διαπρέψει στο εξωτερικό, αλλά όπως ο ίδιος λέει, δεν έχει έρθει κοντά στην Κόρινθο για να δείξει όχι το μεγάλο του ταλέντο, απλώς να τραγουδήσει για τους συμπολίτες του, για τους χωριανούς του, για τους ανθρώπους που είναι κοντά του, για τους φίλους του. Μιλάω για τον Παμινώντα Ηλιόπουλο, ο οποίος είναι εδώ κοντά μας και θα τραγουδήσει έργα του Χατζηδάκη και του Θεοδωράκη έξω από το ρεπερτόριο που ίσως μέχρι τώρα είχε σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις που τραγούδησε. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη τιμή για μας το ότι ήρθε κοντά μας, μας βρήκε, πρότεινε αυτό το οποίο πρότεινε και εμείς είμαστε εδώ για να το υλοποιήσουμε. Άρα λοιπόν την Κυριακή θα υπάρχει ο κύριος Ηλιόπουλος με τη Συμφωνική Ορχήστρα των Αθηνών υπό τον κύριο Αραβίδη, με 10 καταξιωμένους μουσικούς και όπως είπα στο ξεκίνημα της ομιλίας μας, θα τραγουδήσει τραγούδια του Χατζηδάκη και του Θεοδωράκη. Καλό λοιπόν όλους τους Κορίνθιους να βρίσκονται κοντά μας αυτή την ημέρα, όχι τόσο για την ποιότητα αυτού το οποίο θα παρακολουθήσουν, αλλά για να ακούσουν ένα δικό τους παιδί, το οποίο όπως είπα διαπρέπει σε όλα τα μήκη και παλάτι του εξωτερικού, αλλά δεν τον έχουν ακούσει οι Κορίνθιοι εδώ στον τόπο τους. Θα ήθελα να πω ότι είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ μετά από τόσα χρόνια. Θέλω να πω στον κόσμο της Κορίνθου ότι επιτέλους ανταμώνουμε. Αν και ποτέ δεν έλειψαν οι δρόμοι που περπάτησα σαν μικρός, όταν κάναμε τα όνειρά μας και δεν είχαμε στόχους, είχαμε μόνο όνειρα, τα οποία ύστερα μεταφράστηκαν σε πράξεις και σε προοπτική μέλλοντος. Και εγώ χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ. Βέβαια, είδα στην είσοδο κάτω στην είσοδο του Δημαρχείου το κείμενο το οποίο είχαν γράψει για τον Τεμιράντα, ότι ήταν πολίτης του κόσμου. Έτσι αισθάνομαι και εγώ πολίτης του κόσμου. Αγαπώ όπου πάτησα, το ίδιο όσο αγαπώ την πόλη που γεννήθηκα. Αλλά υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά, ότι εδώ περπάτησα περισσότερο με το συναίσθημα, όταν λειτουργούσε πολύ περισσότερο από τη λογική. Και αυτό με κάνει πολύ πιο ευάλωτο και έτσι ευαίσθητο στην παράσταση της Κυριακής. Είπαμε ότι θα παίξουμε την ενότητα του Χατζηδάκη με το Θεοδωράκη και ύστερα από την τριάδα, τη μεγάλη τριάδα της σύγχρονης μουσικής, η οποία ήρθε από το εξωτερικό, γιατί και ο Χατζηδάκης και ο Θεοδωράκης και ο Ξαρχάκος έκαναν ακριβώς αυτό το πράγμα, δηλαδή το ψυχισμό τον οποίον πήραν από τη χώρα τους, μπόρεσαν και τον έκαναν επιστημονική μουσική στο εξωτερικό και ύστερα την έφεραν πίσω. Και αυτό είναι που τους χρωστάμε. Έβαλαν ένα σκαλοπάτι στο να πάμε λιγάκι παραπέρα. Έχουμε και δύο τραγούδια του Δημήτρη Λάγιου, που είναι ο μεγαλύτερος συνθέτης ύστερα από αυτή τη μεγάλη τριάδα, που έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία, είναι πάρα πολύ σημαντικά και παίξαν πολύ σημαντικό ρόλο, θα παίξουν μάλλον, στην ιστορία της ελληνικής μουσικής. Το υπόλοιπο πρόγραμμα θα έχει να κάνει με τραγούδια. Θέλω να πω ότι λέγοντας Χατζηδάκη και Θεοδωράκη είναι κάτι το οποίο το ακούμε καθημερινά και παίζονται παντού και παίζονταν χρόνια τώρα. Ήρθε η στιγμή εμείς τώρα πια σε αυτή την περίοδο που διανύουμε την πολύ δύσκολη, γιατί το να μιλούμε στη τηλεόραση για μουσική, για πολιτισμό, κάποιοι το θεωρούν πολυτέλεια. Θέλω να πω ότι αν εμείς είχαμε επιτελέσει το ρόλο μας όλα τα περασμένα αυτά χρόνια σωστά, με ευσυνειδησία
και δεν είχαμε κλειστεί αυτάρεσκα σε ένα δικό μας κύκλο, ο οποίος κύκλος ήταν πολύ στενός και το μόνο που έκανε ήταν να ικανοποιεί τις δικές μας, τα δικά μας θέλω και να ξεχνάμε το έξω από εμάς, έπαιξε ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, και το λέω αυτό σε, έτσι βάζω μια παρένθεση σε αυτό το τη δύσκολη περίοδο που περνάει σήμερα που περνούν σήμερα οι Έλληνες, οι πολίτες μας, όλη την Ελλάδα. Είναι δική μας ευθύνη και χαίρομαι πάρα πολύ ότι στη δικιά μου γενιά, μουσική από όλο τον κόσμο, με τους οποίους είμαστε σε συχνή επαφή, ο καθένας από το δικό του μετερίζει και από τη δικιά του μουσική, κλείνεται στο στούντιο, παίζει μουσική, προσπαθεί να παίξει όσο, πολύ, όσο το δυνατό περισσότερο επιστημονικά και να φέρει σε πέρας αυτό το έργο, το οποίο, αυτό το φορτίο που έχει αναλάβει από μικρό σπουδάζοντας, και λέω να το φέρει σε πέρας με την έννοια του καθήκοντος, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί και να γίνει ψυχικά αποδεκτό, δηλαδή να τραβηχτεί, να γραφτεί στο ψυχισμό του κόσμου όπου και αν παίζουν. Οι πρώτοι οι οποίοι έχουμε την ευθύνη για αυτή την κατάσταση είμαστε εμείς, οι άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών, οι οποίοι ήμασταν αυτάρεσκοι, κοιτούσαν περισσότερα πόσα μηδενικά θα έχουν οι ταμιακοί μας λογαριασμοί και δεν κοιτούσαμε αν αυτό που κάνουμε γράφει στις ψυχές των ακροατών. Αυτό πια έχει τελειώσει. Χαίρομαι πολύ και σας ευχαριστώ που μου είπατε ότι είναι τιμή, ας πούμε, εδώ. Θα έλεγα είναι χαρά, να το πούμε έτσι, για όλους μας που βρισκόμαστε. Εγώ είμαι ένα όργανο όπως όλα τα άλλα, όπως θα είναι το τσέλο, όπως θα είναι το όμποε. Δεν θέλω καμία περισσότερη προβολή. Η δουλειά μου είναι να κλείνω μέσα στο στούντιό μου, να μελετάω και να δίνω μουσική. Τίποτα άλλο δεν θέλω να κάνω, ούτε να αυτοπροβάλλομαι. Οι εποχές αυτές πέρασαν, αν επιστρεπτεί. Δεν θέλω να δημιουργήσω έτσι βάρος στον κόσμο. Απλά θέλω να τους πω το λόγο για τον οποίο κάνουμε αυτό που κάνουμε. Το λόγο αυτό που κάνουμε για να παίξουμε συλλογικά και αυτό που θα κάνουμε να μην τελειώσει τη νύχτα της παράστασης, αλλά να συνεχιστεί και την επόμενη μέρα στους δρόμους, στις παρέες, γιατί αυτό που θα αποπνεύσουμε, αν το καταφέρουμε, θα παίξει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στις επόμενες, θα πριτανεύσει, θα λέω, στις επόμενες επιλογές ζωής που κάνουν όλοι οι άνθρωποι στην προσπάθειά τους, ο καθένας από τη δική του δουλειά από εδώ και πέρα. Η είσοδος είναι ελεύθερη, το ξέρετε, όπως πάντα, αυτή τη χρονική στιγμή. Δεν έχουμε βάλει κάποιο εισιτήριο ή κάποια αμοιβή. Θα γίνει στις 21 του μήνα, την Κυριακή, στις 8:30 στο Δημοτικό Θέατρο. Εγώ και πάλι να σε ευχαριστήσω που είστε εδώ κοντά μας, έτσι, για ένα σημαντικό γεγονός για την πόλη της Κορίνθου. Και θα ήθελα να σας πω ότι και την προηγούμενη μέρα, δηλαδή το Σάββατο, θα ξεκινήσουμε με μια, επειδή μιλάμε για πολιτιστικά, θα ξεκινήσουμε με μια έκθεση ζωγραφικής στην Πινακοθήκη στις 7.30 ώρα. Θα εκθέσει η Καστικός Δαγκλαρίδου Βασιλική. Και νομίζω ότι είναι και αυτό μια στη σειρά των δράσεων των οποίων κάνει το Κέντρο Πολιτισμού, και καλούμε πάλι τον κόσμο να είναι κοντά μας, να μας συμπαρασταθεί, να έρθει να δει δικούς τους ανθρώπους, καλλιτέχνες, οι οποίοι εκθέτουν μέσα στην ίδια τους την πόλη.